Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο μαγειρικής και συγκεκριμένα θα κάνω ένα πρωινό brunch, όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικάνοι. Θα κάνω λοιπόν αυγά Benedict, έτσι να το πούμε σωστά. Θα ξεκινήσω αμέσως εκτελώντας την συνταγή, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, τα αυγά Benedict αποτελούνται από την sauce hollandaise, την οποία θα ξεκινήσω αμέσως τώρα, θα κάνω, και τα αυγά ποσέ που θα φτιάξουμε αργότερα, με ψωμάκια muffin, τύπου muffin, γιατί εγώ τώρα που βρήκα από το φούρνο ήταν ψωμάκια για μπέργκερ, θα τα μετατρέψω εγώ σε μέγεθος σε ψωμάκια muffin για να βάλω τα αυγά ποσέ πάνω. Ξεκινάω τώρα να κάνω την sauce hollandaise και συνέχεια να κάνουμε και τα αυγά ποσέ. Ωραία. Έχω 4 αυγά εδώ όπως βλέπετε και θα βάλω μόνο τον κρόκο. Έτσι ξεχωρίζω τον κρόκο από το ασπράδι. Και με το χέρι έτσι. Μπορείτε να το διαχωρίσετε. Και το βάζω εδώ στην γυάλινη μπασίνα. Ξεκινάω το δεύτερο αυγό και θα το χτυπήσουμε. Λοιπόν, ωραία, βάλαμε τους 4 κρόκους. Τώρα θα προσθέσουμε ml ξύδι. Μισό λεπτό να δω πού είναι το ξύδι. Ωραία, λευκό ξύδι. Βάζουμε 15 ml ξύδι και χυμό λεμονιού από φρέσκο λεμόνι. Ωραία, ενώ ταυτοχρόνως χτυπάμε το αυγό, χτυπάμε τα αυγά εδώ πάνω από το ζεστό νερό που έχουμε βάλει στην κατσαρόλα. Έτσι προσέχουμε, όπως είπαμε, να χτυπάμε συνέχεια και κυρίως τα τυχώματα ώστε να μην ψηθεί το αυγό, και ταυτόχρονα έχουμε βάλει το βούτυρο να λιώνει. Έτσι, και θα το κάνουμε μια... θα κρατήσουμε όμως το καθαρό βούτυρο, θα κάνουμε μια διήλυση, δηλαδή τα άσπρα που θα βγάλει και το νερό που θα βγάλει θα το απομονώσουμε και θα κρατήσουμε μόνο το καθαρό βούτυρο και μετά θα το ρίξουμε εδώ στο μείγμα του αυγού σταδιακά για να μην κόψει. Θα σας δείξω πώς. Α, γίνεται τέλεια πάντως, παιδιά. Φανταστική. Δέστε τι ωραία που έχει γίνει. Ωραία. Ρίχνουμε και αλάτι. Και πιπέρι. Ωραία. Για να πάρει και μια νοστιμιά. Προσεκτικά. Κάνω μια περιστροφική κίνηση στο νερό, έτσι μια δίνη όπως λέμε, και ρίχνω το αυγό μέσα στη μέση της κατσαρόλας. Και ετοιμάζουμε και ένα πιάτο με απορριφητικό χαρτί. Βγάζουμε τα αυγά, τα ποσέ. Έτσι, τα βγάζουμε, όπως βλέπετε. Γίνανε πολύ ωραία πάντως.
ωραία εδώ έτσι. Γίνανε πάρα πολύ ωραία. Δέστε εδώ. Πάρα πολύ ωραία γίνανε. Εντάξει, δεν έχω κάνει πάρα πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά τα πέτυχα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάρουμε ένα τηγανάκι και ετοιμάσουμε τα μπριός και το μπέικον. Πήγα ψώνεις από το φούρνο, αλλά δέστε, αυτά τα ψωμάκια είναι μεγάλα, ήθελα λίγο πιο μικρά να είναι. Τώρα δεν ξέρω, θα χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, ας κόψω. Ας κόψω στη μέση. Ξέρω πώς θα το κάνω τώρα. Ωραία. Το ψωμί έχει φρυγανιστεί. Βλέπετε, έχει εδώ ροδοκοκκινήσει. Το βγάζω. Τοποθετώ τα ψωμάκια στα πιάτα. Λοιπόν, τώρα ας κάνω έτσι ένα. Ας βγάλω λίγο τα ψίχουλα, το τηγάνι, το ξαναβάζω το τηγάνι. Μην χρησιμοποιούμε και άλλο τηγάνι και βάζω ζαμπόν. Μπορείτε να βάλετε και καπνιστή μπριζόλα αν θέλετε. Και μπέικον, ό,τι εσάς σας αρέσει από κρέας. Έτσι. Πάρω μια τσιμπίδα εδώ να μην καούμε. Απ. Εδώ. Θα γίνει της κόλασης, παιδιά. Εντάξει, δεν το συζητώ. Μιλάμε για το τέλειο brunch. Έτσι. Αυγά Benedict. Benedict. Πώς λέγονται. Ωραία, τέλεια. Προσθέτω τη μία φέτα bacon. Και τη δεύτερη. Λοιπόν, εδώ θα βάλω άλλη μία, έτσι να είμαστε ίση. Τα αυγά. Εδώ. Και εδώ. Θα βάλουμε τη σος Ολλανδές από πάνω. Θα βάλω σε μένα γιατί η γυναίκα μου δεν θέλει. Οπ. Εδώ δέστε. Τέλειο. Δέστε και αυτό, είναι τέλειο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Καταπληκτικά αυγά ποσέ. Νομίζω έχουμε διαπρέψει.